Αυστηρό μήνυμα προς όσους ιερείς δεν τηρούν την γραμμή της Ιεράς Συνόδου βάζοντας πάνω τις δικές τους θέσεις, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Κατά τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Καστοριάς Καλίνικου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόσχεση που έδωσε ο νέος αρχιερέας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως πάνω απ' όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή καθοδηγεί το σκάφος και σε αυτήν θα πειθαρχείς. Σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός, αλλά θα πρέπει να έρθει και να πει «Πατέρα μου, εγώ αυτό είμαι» και να αφήσει τα καθήκοντά του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις τις δικές του, ανέφερε ο Μακαριότατος. Πάνω απ' όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή καθοδηγεί αυτό το σκάφος και σε αυτήν θα πειθαρχείς. Πιθανόν όμως η γνώμη σου να είναι ισχυρή, πιθανόν να είναι δυνατή. Σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός, αλλά θα πρέπει να έρθει και να πει «Πατέρες μου, εγώ αυτό είμαι» και να αφήσει τα καθήκοντά του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις, τις δικές του. Χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά ο ίδιος και μάλιστα τόσο από δημόσιο όσο και από επίσημο βήμα την λέξη αποτύχηση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κάλεσε όσους τοποθετούν τη βούλησή τους πάνω από αυτήν της Ιεράς Συνόδου να αποτυχιστούν και να ιδιωτεύσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος έκανε ειδική αναφορά στις προσωπικές θέσεις, τις ισχυρές γνώμες, την αμφισβήτηση και την προσωπική ελευθερία που μπορεί να εκφράσει ο καθένας, για να καταλήξει όμως το συμπέρασμα πως τίποτα από αυτά δεν μπορεί να σταθεί πάνω από την βούληση της Ιεράς Συνόδου. Υπάρχει μια φράση, πολλοί βέβαια την ακούνε και ανατριχιάζουν και δεν την θέλουν. Υπάρχει μια λέξη που όμως κυριολεκτεί: αποτυχίζομαι. Αυτός λοιπόν που διαφωνεί και δεν θέλει να τηρήσει τη γραμμή της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου, έρχεται και λέει «Αυτά που έχω είναι δικά μου πιστεύματα, αλλά όμως οφείλω υπακοή στην Εκκλησία. Επομένως σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω αποτυχίζομαι και από εδώ και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω». Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα μας φέρει σε τέτοια δυσκολία. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα διαλέξεις ένα τέτοιο δρόμο και με έναν τέτοιο τρόπο θα υποστηρίξεις τις οποιασδήποτε θέσεις σας. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω από όλα, γιατί αυτή η ενότητα στηρίζει την αληθινή πίστη.